Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα, Αλεξία. Άγγελε, τερματίστηκε στο τέλος Φεβρουαρίου η έκπτωση 10% στο ρεύμα. Τι αναμένουμε από εδώ και πέρα? Όντως, Αλεξία, με το τέλος Φεβρουαρίου τερματίστηκε η οριζόντια ειδική έκπτωση της ΑΕΚ της τάξης του 10% στην τιμή του ρεύματος. Όπως ανέφερε στην πρίφη η εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΚ, Χριστίνα Παπαδοπούλου, η έκπτωση που ίσχυσε για δύο διμηνίες είχε κόστος για την ΑΕΚ της τάξης των 23,5 εκατομμυρίων. Πλέον, σύμφωνα και με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή ενώπιον μας, οι τιμές αναμένεται να ακολουθήσουν ανωδική πορεία εξαιτίας και της πολεμικής σύγκρουσης στην Ουκρανία που οδηγεί αναπόφευκτα σε αύξηση των τιμών του πετρελαίου. Να μην ξεχνάμε ότι το 65% της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος αφορά στο κόστος καυσίμου. Μάλιστα. Υπάρχει όμως και το θέμα του ΦΠΑ. Τι ισχύει στο συγκεκριμένο κομμάτι? Όντως, μετά τον τερματισμό της ειδικής έκπτωσης του 10%, αυτό που απομένει είναι ο μειωμένος συντελεστής του ΦΠΑ, τον οποίο είχε αποφασίσει να υιοθετήσει το Υπουργικό Συμβούλιο. Ειδικότερα, αυτό που είχε αποφασιστεί ήταν μείωση του ΦΠΑ στο 5% για τους ευάλωτους καταναλωτές, με ισχύ από 1η Ιανουαρίου του 2022 μέχρι τέλος Ιουνίου, και επίσης μείωση στο 9% για τους οικιακούς καταναλωτές, πάλι από 1η Ιανουαρίου μέχρι τέλος Μαρτίου. Επομένως, όπως προκύπτει, όσον αφορά δηλαδή στους οικιακούς καταναλωτές, η επόμενη διμηνία που θα αφορά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο θα χρεωθεί κατά 50% με το χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ του 9% και κατά το άλλο 50% με τον κανονικό συντελεστή του 19%. Άγγελε, υπάρχει περίπτωση να δοθεί επιπλέον παράταση στον μειωμένο συντελεστή? Αλεξία, γενικότερα το θέμα της αύξησης του κόστους της ενέργειας απασχολεί την κυβέρνηση και ιδιαίτερα τα δύο Υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας. Η Νατάσα Πηλίδου σε χθεσινές δηλώσεις σημείωσε ότι υπάρχει σαν σκέψη το ενδεχόμενο παράτασης της μείωσης του ΦΠΑ. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να αποφασιστεί σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους. Παράλληλα, να πούμε εδώ ότι από το Υπουργείο Ενέργειας σημειώνεται ότι πέραν όλων των άλλων μέτρων που μελετώνται, δίνονται σημαντικά κίνητρα για την εξοικονόμηση ενέργειας και για την εγκατάσταση ΝΑΠΕ, ώστε να πιστούν οι πολίτες να προχωρήσουν με αυτές τις επενδύσεις, οι οποίες θα τους αποφέρουν στο τέλος της ημέρας σημαντικό όφελο στον μηνιαίο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Μάλιστα, Άγγελε, να σε ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Καλή σου συνέχεια.